Αχ, κυρία μου, θα τρελαθούμε τελείως. Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας αυτή τη χώρα. Μήπως να πω έναν έκδοτο. Θα πω έναν έκδοτο. Ήταν που λέτε ο Τωτός. Κάτσε ρε Ανθούλα να το πω πρώτα. Ο Τωτός με τον πατέρα του λοιπόν κάθονται στο σαλόνι. Ωραία μάγκα, πάλι το ίδιο όνειρο. Οχ, άργησα. Αγόρι μου, πού πας? Στο χωράφι για δουλειά. Πού να πάω, ρε γέρο, στο σχολείο? Άσε με και έχω αργήσει. Κάτσε, παιδί μου, να φας πρωινό. Είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Γέρο, δεν προλαβαίνω, σου είπα. Άμα έχεις τόσες κάψεις να φάω πρωινό, δώσε μου λεφτά να πάρω από το κηλικείο. Με αυτές τις βλακίες που σας ταΐζουν στο κηλικείο, πιστεύεις ότι θα έχεις σωστή ανάπτυξη? Πες ότι δεν έχεις πάλι φράγκο και άσε τις πίσω. Μια χαρά φαγητό έχει το κηλικείο. Μια χαρά αυτές οι παλιοπίτσες που σας ταΐζουν. Εντάξει, αυτή τη βδομάδα έχει μεξικάνικο. Έργα μου το, τι τραβάω πια για να φας κάτι σπίτι σου? Καμιά φορά αναρωτιέμαι, όλα τα παιδιά έτσι είναι. Σταμάτα πια το φαγητό, θα σκάσεις. Δεν θα έχει μάνος να μας φτιάξει μεσημεριανό. Μα παπά, το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Όλα τα γεύματα σημαντικά τα κάνεις να φαίνονται. Μπούχια σάκο. Άι τράβα σχολείο, θα αργήσεις. Το 1/4 πατέρα είναι υπέρ του μαθητή. Το 1/4 μορταδέλα που έχεις φάει. Αν σε ακούσει η μαμά να μου μιλάς έτσι, θα γίνει χαμός. Κάνεις κακό στην αυτοπεποίθησή μου. Αλλά βέβαια, δεν σε νοιάζει πια αν θα αργήσεις στο σχολείο με αυτόν τον αλυτάμπορα που έχεις πλέξει, τον Τωτό. Ε, πατέρα, σου απαγορεύω να μιλάς έτσι για τον φίλο μου. Ωραίους φίλους έχεις πιάσει. Και τι με απαγορεύεις, ρε μιξιάρικο, ό,τι θέλω θα λέω. Να βρεις και λιτρούς φίλους. Έχω θυμώσει πάρα πολύ μαζί σου, πατέρα. Αν δεν σηκώνω κουβέντα για τις επιλογές μου και ειδικά για τον Τωτό, θα τα πούμε αργότερα, φεύγω. Άμα είναι να σταματάς τη μασαμπούκα, να τον βρίζω συχνότερα. Εντάξει, μπορώ να φύγω τώρα που έφαγα αυτό το έσχος? Έσχος ή βρώμη? Εκτός το ότι είναι σαν αποξηραμένες ακρίδες, λέγεται και βρώμη. Από το όνομα καταλαβαίνεις πόσο βλακεία είναι. Έλα, πέσε κάνα 5 ευρώ τώρα να πάρω κανένα μπουρίτο στο διάλειμμα. Δεν έχω λεφτά, βρε τενεκέ! Να βρεις. Στις γκόμενες θα τρως πια. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη βδομάδα έχω πληρώσει 3 βιτρίνες μαγαζιών που εσύ έχεις σπάσει. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι μέχρι να μάθω σημάδι. Όταν μάθω, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι σημάδι, ρε! Γιατί έχεις όπλο? Τα πάμε, άργησε. Κάνε Παναγιά μου να μην αρχίσει να χτυπάει πάλι όλα τα κουδούνια της γειτονιάς. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, όταν θα έρθει η ώρα για το μεταπτυχιακό σας, να ξέρετε πως μόνο στην Αλλοδαπίν βρίσκονται οι σωστές λύσεις. Τότε, άργησες. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, αγάπη μου, για να ξεχάσεις ό,τι έγινε? Δεν αλλάζει το παρελθόν. Ζήσε το τώρα. Θες να σε βγάλω έξω, μήπως? Να με πας κάπου ρομαντικά μόνο, χωρίς πολύ κόσμο. Α, να ξέρεις ότι μια μέρα θα τα καταφέρω και θα σε διώξω από αυτό το σχολείο. Διώχνετε την κόρη μου από το σχολείο? Με ποιο δικαίωμα, κυριέ μου? Σας παρακαλώ, κυρία Νάρτικα, ηρεμήστε. Μα πείτε μου, δεν είναι καλή μαθήτρια, κάνει φασαρία? Δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρετε? Διότι δεν είναι ποτέ εδώ. Μια ζωή λείπει. Αυτά είναι τα δικαιολογητικά των γιατρών. Ορίστε, εδώ κοιτάξτε. Γρίπη, χτύπημα στην κνήμη, κατάγμα στην περώνη, παιδικό Αλτσχάιμερ, αφρικανικό σκουλαμέντο και πόσα άλλα ξεχνάω να αναφέρω, κυρία Ναρτικά μου. Με λίγα λόγια, η κόρη σας τόσα χρόνια εδώ είναι γραμμένη μόνο στο Μητρό. Καμία άλλη συμμετοχή. Θα κόψετε τα φτερά ενός μικρού παιδιού μόνο και μόνο επειδή του έτυχαν ορισμένες αναποδιές? Αναποδιές τα λέτε σας αυτά, κυρία Ναρτικά μου. Θα σας έλεγα να κάνετε ένα ευχέλαιο, αλλά δεν νομίζω να πιάσει. Εδώ πρέπει να πάμε κατευθείαν στον εξορκισμό. Δεν χρειάζεται να κάθομαι εδώ και να ακούω τις ανοησίες σας, κύριε Διευθυντά. Δεν μας νοιάζει καν αν μας θέλετε στο σχολείο σας. Θα βρούμε καλύτερο. Όσο για τις αναποδιές, νομίζω ότι έφτασαν στο τέλος τους. Έτσι, Ανούλα μου? Μάλιστα, μητέρα, το νιώθω. Όλα θα φτιάξουν. Απλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα ήμουν λίγο φιλάσθενη. Τι λες, κούκλα μου? Μόνο F16 δεν σε έχει χτυπήσει ακόμα. Εύχομαι στο επόμενο σχολείο σου να έχεις καλύτερη τύχη. Τι κάντε μια, ρε μαλάκα. Πες να μας βάλει πάλι καμιά εργασία και να ξενερώσω τελείως. Τη βλέπω ψημένη. Αν είναι να μας βάλει εργασία πάλι τότε, θα μας χωρίζει σε ομάδες και θα είμαστε μαζί. Θα την κάνουμε παρέα όπως την προηγούμενη φορά. Ναι, ρε Κτίνος, όπως την προηγούμενη φορά. Εγώ θα ψάχνω και θα γράφω και εσύ θα τρως αβόδι. Ναι, ρε εσύ τότε, αλλά την προηγούμενη φορά το θέμα μου ήταν τελείως άγνωστο. Μάλλον γράφαμε για τη δίαιτα. Λοιπόν, παιδιά μου, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από τότε που σας έβαλα για τελευταία φορά εργασία. Να τα χοντρές, τα έλεγα. Τότε συμβαίνει κάτι?
Κυρία, επειδή την άλλη εβδομάδα δεν θα μπορώ, θα γινόταν να μη συμμετέχω στην εργασία. Τι μου λες τότε, έχεις κάτι σημαντικό να κάνεις? Θα φτιάξω μια διαφορετική εκδοχή του Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο. Και εγώ θα κάνω το δεκάχρονο. Μπα, τι διαφορετικό θα κάνουν? Αυτή τη φορά θα βλέπετε. Η εργασία που αναθέτω λοιπόν σε όλους είναι να βρείτε στοιχεία από όπου μπορείτε για την επανάσταση του 1821. Και προσέξτε, γιατί αυτή τη φορά δεν θα είμαστε εμείς και εμείς όταν θα παρουσιάζετε την εργασία σας. Τι εννοείτε, κυρία? Μαζί μας θα είναι για να ακούσουν την εργασία σας και οι γονείς σας. Γι' αυτό να ξέρετε ότι θα βαθμολογηθείτε πάρα πολύ αυστηρά. Μανούλα, θα βρεθεί ένα σχολείο και για μένα? Παιδί μου, μην ανησυχείς, θα σου βρω το καλύτερο. Είσαι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Τότε, μητέρα, γιατί δεν πάμε σε ένα ιδιωτικό σχολείο? Τσάμπα λεφτά, ρε Ανούλα, αφού δεν πρόκειται να πηγαίνεις καθόλου. Μητέρα, γιατί αρρωσταίνω και χτυπάω τόσο συχνά? Και τα άλλα παιδάκια έτσι είναι. Αν ήταν και τα άλλα παιδάκια έτσι, Ανούλα μου, όλα τα κτίρια θα ήταν νοσοκομεία. Πες μου, σε παρακαλώ, γεννήθηκα έτσι? Συγχαρητήρια, κυρία Νάρθηκα, είναι κορίτσι. Ω Θεέ μου, έχει μια σφαίρα στην πλάτη. Όχι, αγάπη μου, ήσουν ένα υγιέστατο μωρό. Ανυπομονώ να βρούμε το επόμενο σχολείο μου. Άραγε, πώς να είναι οι νέοι μου συμμαθητές? Έλα, μαλάκα, σοβαρά τώρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε την εργασία. Θα μας αφολοκόψει η γρή αν δεν τη φτιάξουμε. Θέλεις να πάμε στη βιβλιοθήκη ή να ψάξουμε στο ίντερνετ? Ναι, καλά. Βγήκε το καινούργιο το Pro και εγώ θα κάθομαι να τρέχω στις βιβλιοθήκες. Δεν πάμε να ρωτήσουμε τον πατέρα μου, λέω εγώ, που τα ξέρει αυτά. Ένας τεράστιος εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Μιας χούφτας ηρωικών Ελλήνων απέναντι σε μια επιβλητική στρατιά Οθωμανών που με τη συγκινητική συμβολή της Εκκλησίας έδωσε την ανεξαρτησία σε αυτή την ταλαιπωρημένη χώρα. Καλά, ήμασταν τόσο μάγκες τότε. Δεν έχεις ιδέα, παιδί μου, για πόσο ηρωικό αγώνα μιλάμε. Μπορώ να πιστεύεις ότι μαζέψαμε αρκετά στοιχεία? Δεν νομίζω ότι φτάνουν καν τότε. Γερό, πες και τίποτα να συμπληρώσουμε για τρεις σελίδες. Αδύνατον, παλικάρι μου. Πρέπει να φύγω τρέχοντας. Με περιμένει η μάνα σου στην Ερμού και θα με σφάξει αν δεν είμαι στην ώρα μου. Είστε απόγονος ηρώων και φοβάστε τη γυναίκα σας? Πήρε μαμπουλούκο, θα έχουμε θέμα. Εγώ φεύγω, παιδιά μου. Ελπίζω να σας βοήθησα αρκετά. Πάμε να ρωτήσουμε και το δικό μου πατέρα. Ξέρει και αυτός πολλά. Ότι δεν είσαι γιος του, το ξέρει. Μα καλά τώρα, πιο φασιστόμουτρο σας αράδιασε σε όλες αυτές τις εθνικιστικές ιδέες. Όπα, ψηλέ, χαλάρωσε, θα χυθεί αίμα. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει στα κρυφά σχολιά και στους χορούς του ζαλόγου? Μιλάμε για έναν αγώνα με καθαρά ταξικό χαρακτήρα, τον οποίο σημειωτέων η Εκκλησία καταδίκασε και χωρίς τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων δεν θα είχε καμιά τύχη, κατάλαβες? Ο πατέρας του Τωτού αλλιώς μας τα είπε, μπαμπά. Λογικό είναι, γε μου. Ο πατέρας του Τωτού είναι ένα απομεινάρι της δεξιάς νομεκλατούρας. Της δικιάς σου. Μπαμπά, μας έχετε μπερδέψει. Ο καθένας μας έχει δώσει τη δική του εκδοχή και δεν ξέρουμε τι να γράψουμε. Ποια είναι η σωστή? Γε μου, κλείσε τα αυτιά σου στις φασιστικές φανφάρες. Η ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί. Η επανάσταση έγινε ενάντια στις κοτσαμπάσιδες. Ο αγώνας αυτός δεν ήταν εθνικός. Πάει και τελείωσε. Ανούλα μου, σου βρήκα ένα σχολείο. Ένα θαυμάσιο σχολείο. Μητέρα, αυτά είναι υπέροχα νέα. Ο μπαμπάς όμως, γιατί μας εγκατέλειψε? Να σου πω, ρε κούκλα μου, από το ένα θέμα στο άλλο θα πηγαίνουμε. Μήπως φταίω εγώ, μητέρα, που έφυγε? Όχι, αγάπη μου, απλά υπήρχε άλλη γυναίκα. Εσύ μια χαρά είσαι. Να πάτε και να πείτε στο χίπι που σας φλόμασε με αυτές τις βλακίες να πάνε να κουρευτεί επιτέλους. Αυτά τα ανθεληνικά γουρούνια κάποια στιγμή πρέπει να σοπάσουν. Hey! Παιδιά μου, σας παρακαλώ, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Μην ακούτε ό,τι σας λέει ο καθένας. Ο αγώνας αυτός ήταν εθνικός. Να σου πω, ρε πατέρα, τελικά τι θα γράψουμε? Μας έχετε μπερδέψει. Αυτό που σας λέω εγώ. Ναι, καλά, θα πάρουν και δύο. Και τι θα κάνουμε τότε, ρε τότε? Τότε, ρε τότε. Θα ψάξουμε στο ίντερνετ, μωρέ. Μπες στο YouTube να δούμε κανένα βιντεάκι, ξέρω εγώ. Και νομίζετε τώρα εσείς ότι στο ίντερνετ δεν βγάζουν τα μάτια τους οι αριστεροί με τους δεξιούς? Μην περιμένετε να βγει άκρη, μάγκες. Ιάκωβε, στην κρέπα μου έχει μία σφίκα ψόφια. Μόνο χωρίς μαγιονέζα δεν μου πες, ρε. Κάτσε, ρε Ιάκωβε. Εσύ τι ξέρεις για την επανάσταση του 21? Ό,τι έγινε της φίλε μου. Παρακάτω. Καμιά κρέπα θέλεις? Αν παραγγείλω θα θυμηθείς. Όχι, αλλάζω θέμα. Μήπως τελικά να ψάξουμε στο ίντερνετ? Ναι, ρε, να δούμε κανένα βιντεάκι στο YouTube. Πού να διαβάζουμε τώρα?
Καλά, εντάξει, και εκεί 16 εκδοχές θα βρείτε. Χώρια που κάτω από κάθε βίντεο, στα σχόλια, πάντα υπάρχουν δύο τύποι που τσακώνονται. Και οι τσακωμοί δεν σταματάνε μόνο σε βίντεο με πολιτικό ενδιαφέρον, θα τους δεις να τσακώνονται ακόμα και κάτω από τραγούδι του Χατζηγιάννη. Κοιτάξτε εδώ, βίντεο που λέει «Όλη η αλήθεια για την Επανάσταση του 21». Μην δείτε καν το βίντεο, δείτε τα σχόλια από κάτω, έτσι. Μα πού τις βρίσκετε όλες αυτές τις μαλακίες και τις γράφετε? Μια χαλά τα λέει ρε βλάκα, εσύ να τσεκώφτη. Πήγαινε να διαβάσεις κανένα βιβλίο ρε ανιστόριτε που θα μας πεις και βλάκα χαζεμένε. Μα ήταν και τα φατσιστόπουτα ιστορία ξαφνικά, ξέρετε, τα διαβάζετε ρε ζώα. Και πολλά άλλα χαρούμενα παρακάτω. Παπα! Πολύ τσαμπουκαλεμένος διάλογος. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Εδώ τουλάχιστον το βίντεο αυτό πες τη σύγχρονη διαφωνία. Αυτό εδώ όμως ρε φίλε. Ωστρα εξόρκη που θες να γίνεις και τραγουδίστρια τσακωμένη με τις φωνητικές χορδές. Άντε χάσου Χιτλερολάγνε που μου έγινες και κριτικός τέχνης. Μια γάνα τραγουδάει το κοριτσάκι. Απλά θέλει να την πει ο ένας τον άλλον. Είμαι σίγουρος ότι ο Τσε ούτε καν το έχει δει το βιντεάκι της Τικούτη. Τουλάχιστον με ήχο. Οπότε μάγκες, και εδώ άκρη δεν πρόκειται να βρείτε. Μάλλον τελικά θα γίνει αυτό που φοβόμουν από την αρχή. Θα πρέπει να διαβάσουμε. Παναγιά μου! Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Paramount Pictures presents 1821 Struggle for Freedom. The Greek Independence Fight as never seen before. A movie about sacrifice. I'm getting sacrificed! A movie about honor. Oh my God, I have so much honor! And a movie about romance. Oh my God, you're so romantic. Starring Ryan Gosling as General Kolokotronis. Channing Tatum as General Kraiskakis. And Will Smith's son as General Admiral Ibrahim Passas. This fall by Paramount. Άρα μαλάκα, ορίστε. Και ταινία θα δούμε και εργασία θα γράψουμε. Τότε αυτή η ταινία παίζεται στο σινεμά και δεν έχουμε λεφτά να πάμε. Αλλά και να είχαμε, δεν θα μας άφηνα να μπούμε μόνοι μας μέσα. Κάτσε ρε, πόσα λεφτά έχεις πάνω σου? 5 ευρώ, εσύ? Οπότε συνολικά έχουμε 5 ευρώ. Δεν μας βγαίνει να πάμε σινεμά, πώς θα την κάνουμε? Yo man, do you want a CD? Καινούργια ταινία man, Struggle for Freedom, 1821. Fine movie man, fine ass movie man. Πλάκα κάνεις. Πόσο κάνει αυτό ρε ψηλέ? 5 euros, man. Μπαμπό, δώσε τα δικά σου. Ένα αντίγραφο του 1821, σε παρακαλώ. Έγχρωμε, φίλε μου. Freedom or death, motherfucker! Ρε μαλάκα, τι μας έλεγαν οι πατεράδες μας? Η αλήθεια είναι πολύ πιο συναρπαστική. Και τι δεν θα έδινα να ζούσα σε αυτή την εποχή. Όλα φέρονται πολύ πιο όμορφα. Πάλι καλά που βγήκε αυτή η ταινία και μας άνοιξε τα μάτια. Και αν έχει δίκιο κάποιος από τους πατεράδες μας. Ναι, δεν θα πιστέψω εγώ το Hollywood και θα πιστέψω τους κατσαπλιάδες. Καραϊσκάκης, you are a great general, you know. Even though you are also a wizard. God damn, it was an honor fighting next to you. But please tell me, why do you swear so much? Kolokotronis, you son of the bitch. You fight well for a necromancer. I'm also honored to fight next to you. You wanna know why the fuck I swear so much? Because my fucking dad was never there to see me. He never came to see me playing the fucking piano. I'm sorry I reminded you of all those. It is a day for celebration, not for bad memories. Oh, butcheries! You look so fine in this fustanella! Πάρε και λίγη τσόντα! Φαίνεται τρομερή παραγωγή πάντως στο δωρή μου. Ελένη μου, κοίτα. Η ταινία είναι γεμάτη ιστορικές ανακρίβειες. Δηλαδή? Έχει κάποια σημεία τα οποία θα προκαλέσουν συζήτηση στη χώρα μας. Γενικά, η ιστορία είναι εμπνευσμένη από την Επανάσταση των Ελλήνων και όχι βασισμένη σε αυτή. Και ποια είναι η διαφορά? Έχει μεγάλη διαφορά από την πραγματικότητα, δηλαδή. Ας πούμε ότι πολλά κόκαλα θα τρίζουν τις μέρες που θα προβάλλεται στη χώρα μας η ταινία. Και εγώ δεν την αντέχω την υγρασία, ρε παιδάκι μου.
Πώς νιώθεις, αγάπη μου, που ήρθες στο καινούριο σχολείο? Σε λίγο θα γνωρίσεις τους καινούριους συμμαθητές σου. Μητέρα, νιώθω την αγωνία να με σκοτώνει. Κι αυτοί! Κι αν δεν με συμπαθήσουν, τι θα κάνω μετά? Μετά, Νούλα μου, Καστελόριζο. Δεν έμεινε κανένα άλλο σχολείο. Το μόνο που θέλω, μητέρα, είναι να υπάρχει ησυχία και γαλήνη. Για να μπορώ εύκολα να παρακολουθήσω τα μαθήματά μου. Επίσης, τσέκαρα να μην υπάρχουν κοντά τα εξής: θάλασσα, αεροπορική βάση, ψηλά κτίρια, μεγάλες λεωφόροι και μικρές λιμνούλες. Αχ, μητέρα, τι έχεις τραβήξει κι εσύ μαζί μου? Θα πρέπει να σε έχω τρελάνει. Όχι, παιδί μου. Ευτυχώς πίνω πολύ. Αχ, όχι, μητέρα. Ανησυχώ για την υγεία σου. Μια και η υγεία σου είναι σούπερ. Τι είπες, μητέρα? Μα πόση ώρα θα παρουσιάζουν αυτές τις εργασίες πια? Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη από την ανταπόκριση που δείξατε στην πρόσκλησή μας για να παρακολουθήσετε τα βλαστάρια σας να παρουσιάζουν τις εργασίες που αυτά έφτιαξαν για ένα θέμα που θα διδαχθούν αργότερα. Η εργασία αυτή έχει σκοπό να τονώσει το ερευνητικό πνεύμα των παιδιών σε μικρή ηλικία στην εποχή της πληροφορίας. Τον ενθουσιασμό πού το βρήκε αυτή, ρε? Ας ξεκινήσουμε την ανάγνωση, λοιπόν. Και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στη Μονή της Αγίας Λαύρας! Φασιστάκος, φασιστάκος, πολύ μακρύ δεν το μαλλί σου, μικρά κασιδιάρη! Είμαστε όλοι μετανάστες, κύριοι! Και στην ουσία, όταν οι κοτζαμπάσιδες πήγαν να αυξήσουν το φόρο της δεκάτης, οι Έλληνες επαναστάτησαν εναντίον τους. Τράβα ξηρή σου, μωρή κουμπουνίστρια! Αναρχό αυτόνομο νυμφίδιο, ού να μου χαθείτε, εθνοπροδότες! Είδες τι κατάφερες, ραλιτάμπουρα! Έκανες το κοριτσάκι να κλαίει! Εσύ τι ζόρι τραβάς, ραπλητέ! Στο παλικαράκι που τα έλεγε τόσο ωραία πριν, καλύτερα μίλησες! Θα μιλάω όπως θέλω στους μελλοντικούς γεμπελίσκους, νοσταλγία του Παπαδόπουλε! Τότε θέλω να ξέρεις ότι η διαμάχη μεταξύ των πατεράδων μας δεν θα επηρεάσει σε κανένα σημείο τη σχέση μας. Όπως τα λες, αδερφέ! Είδες τι έκανες, Ραγιαλίε! Πήγες να σκοτώσεις το κοριτσάκι! Εγώ ρε ζω! Απ' το δικό σου χέρι έγινε παλιό νεοναζί! Άντε μη σου χώσω καμιά! Σταματήστε πια και οι δυο σας! Καταστρέφετε αυτή τη θαυμάσια παρουσίαση με τους τραβουκισμούς σας! Τα παιδιά έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια σε ένα μάθημα που δεν έχουν διδαχτεί ποτέ και εσείς φέρεστε σαν χούλιγκανς! Παιδιά μου, σας έβαλα να γράψετε για ένα πόλεμο που έχει τελειώσει, αλλά προφανώς σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένας ανολοκλήρωτος πόλεμος και αυτός δεν είναι άλλος από τον Εμφύλιο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, ο δεξιός και ο αριστερός, που σφάζονται σαν τα κοκόρια για τόσο διαφορετικά θέματα. Αυτή την εργασία έπρεπε να σας είχα αναθέσει, γιατί κάτι τέτοιο θα συναντάτε πολύ συχνά στη ζωή σας. Κοιτάξτε τα παιδιά σας και πείτε τους με ειλικρίνεια τι σας χωρίζει επιτέλους, τι σας χωρίζει αριστερούς και δεξιούς. Τίποτα. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Για τα παιδιά μας, ρε Παντελή. Τώρα πια είσαι φίλος. Μπορείς να με φωνάζεις Μανδραγόρα. Μανδραγόρα? Εσύ είσαι ο Μανδραγόρας 11? Ναι, εγώ. Πού το ξέρεις? Μη μου πεις ότι είσαι ο Τσέ 520. Αχ, έπρεπε να το φανταστώ ότι είσαι εσύ. Το 11 που κολλάει, φίλε μου, τόσο είναι το πουλάκι σου. Τα ακούς, Μπόμπο? Ο πατέρας μου τον έχει διπλάσει από μένα. Το 520 τι είναι, φίλε μου? Η χοληστερίνη σου? Τώρα θα τη δεις καλά τη χοληστερίνη μου. Αρκετά με αυτούς τους δύο. Έχουμε μια εργασία ακόμα να ακούσουμε. Ήρθε η ώρα να ακουστεί επιτέλους η φωνή από το μέλλον αυτού του τόπου. Τότε, Μπόμπο, ποιος από τους δύο θα έρθει να τη διαβάσει? Τράβα, Μπούλη, το μαλλί μου είναι χάλια σήμερα. Δεν λέτε, Μπόμπο? Ανούλα, χάρηκα. Μόνο τα παιδιά θα δώσουν τη λύση. Το 1821 ήταν η χρονιά που η Ζήνα ήρθε στην Ελλάδα αφού είχε παντρευτεί με τον Ηρακλή. Εκεί γνώρισα τον Κολοκοτρώνη που τον παίζει ο Ράιαν Γκόσλινγκς, που αρέσει πολύ στη μαμά μου, και τον πρίζωσαν να κάνει επανάσταση μαζί με κάτι φίλους εξωγήινους που είχε εναντίον των Τούρκων. Τα σπάει εργασία, φιλέ. Και όταν η Μπουμπουλίνα κατάλαβε ότι ο Μπότσαρης ήταν λικάνθρωπος και ο Κανάρης βαμπύρ, προτίμησε τον Κανάρη γιατί είχε λιγότερες τρίχες. The end.
κόψαμε κόλους ψηλέ. Και έτσι μια όμορφη παρέα ξεκίνησε την πορεία της από το ταπεινό δημόσιο σχολείο μας. Παρέα με παιδιά που τα ενώνουν πολλά περισσότερα από όσα νομίζουν. Φιλίες που κρατάνε μια ζωή, φιλίες ανεξίτηλες που δίνουν το παράδειγμα για όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις. Τρία παιδιά που μαζί θα περάσουν τις πιο φανταστικές περιπέτειες και θα πλεχτούν στις πιο απίθανες καταστάσεις. Σε μια εποχή που η δύσμυρη πατρίδα δοκιμάζεται, οι ήρωές μας έχουν τα ίδια οικονομικά προβλήματα με μας, αντιμετωπίζουν την περιραίουσα μελαγχολία και δείχνουν πόσο ανθεκτικοί είναι. Oh, damn you to hell, Greeks! Oh, for the cock's love, he's still alive! Not anymore, he's not! Άντε λοιπόν, πέσει στο σχέδιο! Α, ναι, λοιπόν. Πάω στο σπίτι του χοντρού, κάνουμε εκεί ό,τι ψευτοπαίζουμε. Κατά τις 9, κάνουμε τους κουρασμένους και πέφτουμε για ύπνο. Ξυπνάμε στις 12. Περπατάμε σιγά σιγά στο σαλόνι του Μπόμπου και... Και... Και βλέπουμε τηλεόραση. Αυτό μόνο? Θα δείτε τηλεόραση? Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο. Γιατί, Ανούλα, εσύ μπορείς να δεις τηλεόραση μετά τις 10 το βράδυ? Εμάς οι γονείς μας δεν μας αφήνουν. Μα καλά, τι έχει τηλεόραση εκείνη την ώρα που δεν μπορείτε να δείτε νωρίτερα? Τσόντες.